Αμήχανα νιώθει η Αντιγόνη ψυχράμη όταν αναφέρεται στο όνομα του πρώην καλού της Σωτήρη Καλυβάτση. Όλα μια χαρά, δεν πέρασε κάποια κατάσταση. Μια χαρά. Με το Σωτήρη είμαστε μια χαρά, μιλάμε, είμαστε φίλοι, δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Ό,τι θέμα είχαν το έλυσαν πριν από 6 μήνες, όταν πήραν την απόφαση μετά από χρόνια σχέσεις να χωρίσουν. Ο Σωτήρης Καλυβάτσης αντιμετωπίζει με χιούμορ το χωρισμό του. Καλεσμένο σήμερα στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, δεν απέκλεισε να τα ξαναβρουν. Μήπως δεν τελειώσατε? Έτσι, μπράβο. Μήπως είναι δεν ξέρεις τι μπορεί να μας φέρει η ζωή τώρα που θα φύγουμε όλοι πάνω στα βουνά. Ξέρω. Και σε ένα άλλο κλαμπ είσαι. Στο κλαμπ, ποιο? Θέλω να τα ακούσω. Των χωρισμένων. Οι χωρισμένοι! Εντάξει, δεν είναι. Ο χωρισμός τους δεν είχε εντάσεις, γι' αυτό και οι δύο παραμένουν όπως ισχυρίζονται δύο καλοί φίλοι. Το καλοκαίρι που πέρασε έκαναν χωριστά διακοπές, με την Αντιγόνη ψυχράμη να κοιτά πια μπροστά και να μην λέει όχι σε έναν καινούριο έρωτα. Πολλά σημαίνει ζωή, ξέρω εγώ. Εντάξει, μια χαρά όλα, μια χαρά. Δεν θέλω να μην ζωή. Όλοι προχωρούν μπροστά, γιατί. Έχετε μείνει φίλοι όμως με την Αντιγόνη από ό,τι ξέρω. Εννοείται, δεν είναι δυνατόν. Άρα ήταν ένας ήσυχος και cool χωρισμός, κοινή συνέλευση. Βεβαίως. Τους λόγους που τους οδήγησαν στον χωρισμό δεν τους αποκαλύπτουν. Οι περισσότεροι φίλοι τους πίστευαν ότι το ζευγάρι θα ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας. Σε κάθε εκπομπή που έρχονται, λέγανε άντε πότε θα παντρευτείτε, πότε θα παντρευτείτε. Λυσάξετε, μας φάγατε. Πες το, τώρα μόλις αρχίσετε τα άλλα, μπορεί και να παντρευτούμε. Κανείς δεν φανταζόταν ότι οι διαφωνίες τους ήταν τέτοιες που θα τους οδηγούσαν τελικά στον χωρισμό. Σήμερα και οι δύο νιώθουν έτοιμοι να κάνουν ένα καινούριο βήμα στην προσωπική τους ζωή μετά την πολύχρονη σχέση.